Βάρτος είναι παιδικά, ότι είναι για μεγάλους και άλλες άντρα. Ένα τεράστιο κύμα αγάπης και αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζόμενους από το χτύπημα του εγκέλαδο κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου έχει δημιουργηθεί τελευταία και στο Ρέθυμνο. Δεκάδες πολίτες ανάμεσά τους και επιχειρήσεις προσφέρουν απλόχερα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία ώστε να αποσταλούν στους σεισμόπληκτους του Ηρακλείου. Πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον ανεξαρτήτως αν αυτός είναι από το Ηράκλειο, αν αυτός είναι από τα Χανιά, αν αυτός είναι από την Αθήνα, αν αυτός είναι από τη Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο μέρος της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε σαν ανθρώποι και σαν συνάδελφοί μας, θα πρέπει να το κάνουμε. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Μητροπολιτικού Δήμου συλλέγει σε τρία διαφορετικά σημεία, στο Δελφίνι, στην Υπηρεσία Καθαριότητας στα Μισήρια και στην Οικονομική Υπηρεσία στο Άδελε, από τρόφιμα μακράς διάρκειας έως ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα, με σκοπό το Σάββατο να μεταφορθούν με οχήματα του Δήμου στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου. Δείχνουμε για ακόμα μία φορά το πόσο συναισθηματικοί είμαστε και το πόσο συμπονούμε τον συνάνθρωπό μας. Το δράμα των εκατοντάδων ανθρώπων που μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν τους κόπους μιας ζωής και πλέον είναι άστεγοι, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητη και την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης. Στο Ρέθυμνο, η συγκέντρωση των ειδών άμεσης ανάγκης γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, όπου καθημερινά δέχεται το περίσευμα της αγάπης του κόσμου. Οι εικόνες που αντικρίσαμε μας έχουν συγκλονίσει όλους. Νομίζω ότι υπάρχει βέβαια μία πανστρατιά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, τολμώ να πω, συμπαράστασης στους ανθρώπους εκεί στην περιοχή. Στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας βρίσκονται επίσης το Συνδικάτο Οικοδόμων, η ΕΛΜΕΡ, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας Ρεθύμνου, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και η Ελβανική Κοινότητα Ρεθύμνου. Με τη συλλογή των αγαθών να γίνεται καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο. Η ελλείψη σε υποδομές και αντισεισμική θωράκιση φάνηκε δυστυχώς έμπρακτα από τον τελευταίο σεισμό και οι ευθύνες είναι τεράστιες διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις. Οι Έλληνες πριν 2 χρόνια όταν έγινε το μεγάλο σεισμό στην Αλβανία βοηθήσανε πάρα πολύ, αναπροσχηθήκανε και ήταν δίπλα μας. Τώρα είμαστε και εμείς εδώ, είμαστε δίπλα σας, όχι απέναντί σας, για να βοηθήσουμε με ό,τι μπορούμε. Ανάλογη πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου η συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης γίνεται καθημερινά στο κτίριο του Δημαρχείου στο Σπύλι.